Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. 280 στρέμματα του ελληνικού εχρήστηκαν αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο κατά τη χτεσινή συνεδρίασή του. Να δούμε λοιπόν πώς επηρεάζει αυτή η απόφαση την όλη εξέλιξη της επένδυσης με την βοήθεια του Δημήτρη Πεφάνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση και μετά από πάρα πολλές αναβολές, το ΚΑΣ έβγαλε χρησμό. Είπε ότι 280 στρέμματα του ελληνικού είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρος, όπως σωστά είπες, και αυτό τουλάχιστον ξεκαθαρίζει σε κάποιο βαθμό τα πράγματα με την επένδυση. Από τη μία, υπήρχε στο τραπέζι του ΚΑΣ και μια πρόταση για 700 στρέμματα αρχαιολογικός χώρος, οπότε τα λιγότερα στρέμματα σημαίνουν ότι ένα μεγαλύτερο κομμάτι της επένδυσης μπορεί να γίνει απρόσκοπτα. Τώρα, ότι υπάρχουν αυτά τα 280 στρέμματα, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποιο σημείο του ελληνικού αφορούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν σημεία του ελληνικού τα οποία είτε είναι αρχαιολογικά είτε δεν είναι, δεν επηρεάζουν καθόλου την επένδυση. Υπάρχουν κάποια άλλα κομμάτια του πρόγραμματος τα οποία, αν αυτά έχουν κρυστεί αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, σημαίνει ότι αυτό κατ' ελάχιστον πάει πάρα πολύ πίσω. Οπότε αυτό παίρνει να το δούμε και μένει να δούμε κατά πόσο και η κατασκευάστρια εταιρεία μπορεί να αλλάξει τους χάρτες στα σχέδιά της, να πει ότι αν εκεί για παράδειγμα ήταν το εμπορικό κέντρο ή κάποιες κατοικίες μπορούν να μεταφερθούν πιο δίπλα, που δεν είναι αρχαιολογικός χώρος, και εκεί να είναι χώρος ήπιας ανάπτυξης, χώρος αναψυχής ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτό μένει να το δούμε πώς σχετίζεται με το master plan του ελληνικού. Το δεύτερο κομμάτι είναι τι σημαίνει αρχαιολογικός χώρος και πόσο αυτό θα επιτρέπει να γίνουν δραστηριότητες. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου ανάλογα και με τα ευρήματα μπορούν να πούνε ότι δεν επιτρέπεται να κουμπίσει καν σκεπάνη, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα εκεί. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου μπορούν απλώς να γίνει μια ανασκαφή, να βγουν τα εκθέματα, να εκτεθούν σε κάποιο μουσείο, σε κάποιο χώρο. Το έχουμε δει να γίνεται και στο μετρό. Ναι, προφανώς αυτό σημαίνει καθυστέρηση στην επένδυση, αλλά δεν σημαίνει ότι το πράγμα παγώνει. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως αναφέρουν και πηγές στο insider.gr, ήταν ένα ξεκαθάρισμα. Το περιμέναν και αυτό, ο χρόνος που χάθηκε στο ενδιάμεσο ήταν αρκετός. Οπότε, τουλάχιστον τώρα υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα. Δεν έχουμε κάποια επίσημη απάντηση από την πλευρά της εταιρείας για το τι θα σημαίνει, αν αυτό τους πηγαίνει πίσω, πόσο τους πηγαίνει, αν αυτό είναι κόκκινο πανί για την επένδυση. Δεν δείχνει πάντως, τουλάχιστον από τις πρώτες ώρες, δεν είχαμε κάποια οργισμένη αντίδραση, κάτι που να δείχνει ότι είναι στα κάγκελα η εταιρεία και δημιουργούνται θέματα. Οπότε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, η διαδικασία προχωράει και πλέον έχοντας όλα τα κομμάτια του puzzle μπροστά μας, είναι θέμα χρόνου να μπορούμε να ξέρουμε πότε θα προχωρήσει, πότε θα μπουν οι bulldozers και πότε θα προχωρήσει η διαδικασία και το τι θα σημαίνει αυτό και οικονομικά αλλά και χρονικά για την κατασκευάστρια εταιρεία.